Ξέρετε τι τρώνε οι Ιάπωνες τα Χριστούγεννα? Να, κάτι που δεν περιμένατε να ακούσετε. Ποιος νοιάζεται για τους Ιάπωνες? Εγώ. Ωραία, ένα άτομο. Ωστόσο, ποιος άλλος νοιάζεται για τους Ιάπωνες? Είναι πάρα πολύ μακριά. Άντε, πες μας, τι τρώνε? Τρώνε περίεργα φαγητά? Τρώνε πόδια χήνας? Τρώνε ομά αυγά από ορτίκια και τσιτζιφιές? Τι τρώνε? Τρώνε. Είστε έτοιμοι? Τρώνε KFC. Τεζουκρινο κοκορό κομέτο. Κεντακκι φράιντο τσικιν. Στην Ιαπωνία αποφάσισαν να αντικαταστήσουν τη γαλοπούλα με κοτόπουλα. Πάντως, επειδή πάρα πολλοί Ιάπωνες δεν είχαν πρόσβαση σε κάποιο οικογενειακό δείπνο, παραδοσιακό δείπνο με γαλοπούλα, κατάφεραν τα KFC να το κάνουν παράδοση. Όχι delivery, παράδοση κανονική. Αυτό καθιερώθηκε σιγά σιγά μέσα από μια διαφημιστική καμπάνια των KFC το 1974 που συνέδεσαν τα Χριστούγεννα με το brand τους. Kentucky no family pack ni. Kentucky Fried Chicken. Θα ήταν τέλειο να το κάνανε με οποιαδήποτε αφορμή αυτό και να ψαρώνανε οι Ιάπωνες. Παιδιά, οι Έλληνες την καθαρά Δευτέρα πετάνε χαρταετό. Ψηθείτε για KFC. Παιδιά, γιορτάζουμε σήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Ξέρετε, KFC. Παιδιά, σήμερα είναι Τετάρτη. Αυτό. Στην Ολλανδία έχουν ένα ιδιαίτερο, θα έλεγα, έθιμο. Όχι πιο ιδιαίτερο από αυτό που είχαν τραγουδήσει οι διάσημοι στο lockdown. Το Imagine. Ακόμα πιο ιδιαίτερο. Στην Ολλανδία έχουν έναν προοδευτικό Άι Βασίλη. Ο Άι Βασίλης στην Ολλανδία δεν μοιράζει μόνος του τα δώρα. Ο Άι Βασίλης επιβλέπει και όλη τη δουλειά την κάνει ο Μαύρος Πιτ. Καλά ακούσατε, ο Μαύρος Πιτ κάνει όλη τη δουλειά. Ποιος είναι ο Μαύρος Πιτ, σας ακούω να αναρωτιέστε? Δεν είναι φίλος, δεν είναι συνεργάτης, δεν είναι εξωτικό, δεν είναι υπηρέτης, είναι σκλάβος. Είναι ο προσωπικός σκλάβος του Άι Βασίλη. A Dutch Christmas float arrives in the city of The Hague as part of pre-Christmas festivities. Sinterklaas, based on Saint Nicholas, is controversially accompanied by the character Black Pete, who is played by volunteers in blackface. Ο Άι Βασίλης υποτίθεται πως έχει έναν γλυκούλη ρόλο στην ιστορία. Εδώ γίνεται τρομακτικό. Έχουν μαζευτεί πολλά δώρα που πρέπει να παραδώσει. Ποιον άλλο θα σκλαβώσει ο Άι Βασίλης? Αρχικά μας λέει ο μύθος ότι ο Άι Βασίλης απλά επιβλέπει. Δεν κάνει αυτό στη δουλειά. Είναι δημόσιος υπάλληλος. Θα μπορούσε μετά να πάει στο Θεό και να του πει: φιλέ, εγώ τα έκανα όλα. Μοιράστηκαν στα καλά παιδιά όλα τα δώρα. Και δίπλα του είναι ο Μαύρος Πιτ, έτσι. Πάμε τώρα στο όνομα του Μαύρου Πιτ. Έτσι τον φωνάζουν. Είναι κάτι που πρέπει να τονιστεί. Ότι είναι μαύρος και ότι είναι σκλάβος. Δεν θέλουμε να υπάρξει κάποια παρανόηση. Θέλουμε αυτά τα δύο να συνδέονται άρρηκτα. Αυτό το έθιμο συνεχίζεται κανονικότατα μέχρι και σήμερα. Οι υπερασπιστές του έθιμου μάλιστα δικαιολογούν αυτή την παράδοση λέγοντας ότι είναι μαύρος λόγω της καμινάδας. Και προσέξτε, είναι δουλεμένη η ιστορία. Ο Άι Βασίλης, ας πούμε, γιατί δεν είναι μαύρος? Διότι κάνει μόνο την επίβλεψη. Λέει να κάνει και blackface για να πει στο Θεό ότι η αποστολή εξετελέστη. Βέβαια, αν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά την εμφάνιση του Μαύρου Πιτ, θα δούμε ότι δεν κληρονόμησε μόνο μαύρο χρώμα από την καμινάδα, αλλά και αφρικάνικα μαλλιά. Μπαίνει στην καμινάδα λευκός, με φράτζα, ξανθά μαλλιά, και βγαίνει έξω μαύρος, σημαία της Αφρικής, υπό τους ήχους κρουστών από την Τανζανία. Διότι έτσι είναι οι καμινάδες. Μπαίνεις και δεν ξέρεις πώς μπορείς να βγεις. Σκέψου να είσαι μαύρος στην Ολλανδία. Θα πηγαίνεις μία βόλτα στα μαγαζιά. Μαμά, κοίτα, ο Μαύρος Πιτ! Το έσκασε από τον Άι Βασίλη! Και βλέπω σε κάτι φωτογραφίες, αυτοί που κάνουν blackface είναι και χαρούμενοι κιόλας. Διότι έτσι είναι ο Μαύρος Πίτερ, παιδάκι. Μάμα είναι με στη συγκλαβιά και κουβαλάει δώρα κλπ. Είναι χαρούμενος, ναι. Και δεν φτάνει που ο Μαύρος Πίτερ είναι και το θύμα της όλης υπόθεσης. Τον κάνουν και τον κακό. Διότι στα παιδιά λένε ότι αν δεν κάτσουν φρόνημα, θα έρθει ο Μαύρος Πίτερ, θα τα βάλει μέσα στο σάκο του και θα τα πάει στην Ισπανία, εκεί όπου ο Ολλανδός Άι Βασίλης ζει παραδοσιακά. Γιατί μάλλον δεν του αρέσει η Ολλανδία, για κάποιο λόγο. Μπορεί να έρχονται μαύροι Άι Βασίληδες και να του παίρνουν τις δουλειές, ποιος ξέρει. Στη Γερμανία βγάζουν έξω τα παπούτσια τους και περιμένουν ο Άι Βασίλης να τους τα γεμίσει με γλυκά. Δηλαδή δεν φτάνει που τους φέρνει και δώρα, του λένε να τα αφήσει και απ' έξω. Ας τα έξω, ξέρεις πού? Πάνω στα βρώμικα παπούτσια μου άστα. Εκεί τα θέλω τα σοκολατάκια μου. Από την άλλη, καλά του κάνουν! Γλυκά έφερε και αυτός ο Άι Βασίλης, τόσο τσιγκούνης. Πώς δεν έφερε και κουραπιέδες. Και όσα παιδιά δεν ήταν καλά, τους βάζει κλαδιά στα παπούτσια. Τους έκανε τη μούρη κρέας. Ένα πράγμα φοβάται ένα παιδί σαν τιμωρία. Μην του βάλουνε κλαδιά στα παπούτσια. Αντί να σκάσει εκεί πέρα ο Άι Βασίλης με ένα F-16 και να τα πυροβολεί με ρουκέτες, απλά πηγαίνει και βάζει κλαδιά, ας πούμε. Εντάξει, ίσως ήταν λίγο υπερβολή αυτό με το F-16. Με τάγκς θα έπρεπε να τα πατήσει. Αλλά σκεφτείτε, θα μπορούσε να πετάει τα δώρα κατευθείαν στην καμινάδα. Δεν χρειάζεται να κατεβαίνει αυτός ή να έχει Μαύρο Πιτ. Στην Βουλγαρία έχουν ένα άλλο έθιμο, στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι φτιάχνουν 12 διαφορετικά φαγητά που συμβολίζουν κάθε μήνα του χρόνου. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτά τα φτιάχνουν διάφορες οικογένειες που μαζεύονται σε ένα σπίτι. Διαφορετικά, μια οικογένεια θα πρέπει να κάτσει να φτιάξει 12 διαφορετικά φαγητά, εκτός αν έχει πολλούς Μαύρους Πιτ, ρε παιδί μου. Ένα φαγητό για κάθε μήνα. Σκέψου να το κάναμε αυτό με όλες τις γιορτές, τα γενέθλια. 12 διαφορετικές τούρτες γενεθλίων. Λοιπόν, ξεκινάμε. Να ζήσεις, μητσάρα. Μισό λεπτάκι γιατί ζαλίστηκα. Πάμε και στα αγγλικά τώρα.
Στην Νορβηγία, κάθε παραμονή Χριστουγέννων, μάγισσες και διάφορα άλλα δαιμόνια αναζητούν από τις αυλές των σπιτιών σκούπες που κλέβουν και τις χρησιμοποιούν για να πετάξουν. Οπότε οι άνθρωποι εκεί πέρα τις κρύβουν τις σκούπες για να μην τις κλέψουν τα δαιμόνια. Εντάξει, μια σκούπα είναι να πετάξεις τώρα το δαιμόνιο, να τη χαλάσω εγώ. Έχεις την επιλογή να προσφέρεις χαρά σε ένα δαιμόνιο. Γιατί να του την στερήσεις? Δώσε χαρά σε ένα δαιμόνιο. Φέτος, άφησε κι εσύ τη σκούπα σου έξω. Ευτυχώς δεν είναι hipster τα δαιμόνια, οπότε δεν χρειάζεται να κρύβετε και τα ποδήλατά σας. Οι Ιταλοί τα Χριστούγεννα πετάνε τα παλιά έπιπλα έξω από το παράθυρο. Το οποίο δεν είναι καθόλου πρακτικό, έτσι. Υπάρχει κάποιο δαιμόνιο παλιατζής που έρχεται και τα παίρνει. Στην Ιρλανδία, όλα τα παράθυρα των σπιτιών έχουν πάνω στο περβάζι που βλέπει προς το δρόμο ένα αναμένο κερί. Εντάξει, και εμείς φτιάχνουμε το εσωτερικό και το εξωτερικό των σπιτιών με λαμπάκια. Ειδικά άμα βλέπει και στο δρόμο το σπίτι, όσο πιο πλούσιος είσαι, τόσο πιο υπερπαραγωγή είναι και ο στολισμός. Ή και τόσο κακόγουστος. Και πολλές φορές στο εξωτερικό του σπιτιού, πολλοί βάζουν Άι Βασίλη. Πηγαίνουν και το τοποθετούν στην άκρη του μπαλκονιού, στη γωνία. Που είναι λες και άφησε μέσα τα δώρα και βγήκε στο μπαλκόνι να κατουρίσει. Είναι σαν να επιβλέπει τον Μαύρο Πιτ. Στην Καταλωνία τοποθετούν στα σπίτια τους μία φιγούρα στην στάση της αφόδευσης. Σε εμάς αυτή η φιγούρα θα μπορούσε να είναι και ο Θανάσης Ευθυμιάδης. Αυτή η στάση συμβολίζει την καλή τύχη και τη γονιμότητα της τύχης. Οπότε για να κάνουμε και μία σουμά, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε όλα αυτά τα έθιμα, πετάμε τα παλιά μας έπιπλα, έφυγε, βάζουμε στο μπαλκόνι Άι Βασίλη, δίπλα του Θανάση Ευθυμιάδη να χέζει τον Μαύρο Πιτ, ο οποίος γι' αυτό θα είναι μαύρος, ή δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά και πάμε και τρώμε και KFC. Σε μια έρευνα που έγινε το 1997, περίπου το 70% των παιδιών ηλικίας 8 με 9 είχαν στη λίστα τους δώρα που είχαν δει σε διαφημίσεις. Και όσο μικρότερα εκτίθενται τα παιδιά σε διαφημίσεις, τόσο περισσότερο επηρεάζονται διότι δεν έχουν κριτική σκέψη. Όπως και οι Ολλανδοί που υπερασπίζονται τον Μαύρο Πιτ. Το marketing λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τα KFC με μια καμπάνια, όπως είπαμε, δημιούργησαν ολόκληρη παράδοση στην Ιαπωνία. Και τα Χριστούγεννα γενικότερα δημιουργείται το κατάλληλο κλίμα για να κάνουμε αγορές. Παίρνουμε δώρα σε φίλους, σε μακρινούς συγγενείς, ξαδέρφια, σε συγγενείς από το εξωτερικό. Εκτός από αυτούς που είναι στη Ρωσία. Αυτούς πλέον δεν τους δίνει κανένας δώρα. Το ζήτημα είναι τα Χριστούγεννα παρασυρώμαστε σε αγορές που βασίζονται σε ψεύτικες ανάγκες. Ξοδεύουμε λεφτά σε δώρα που δεν χρειάζονται οι άλλοι, απλά επειδή πρέπει κάτι να τους πάρουμε. Και παίρνουμε και στον εαυτό μας φυσικά. Α, ωραία παπούτσια. Θα τα πάρω. Ναι, απλά πριν τα πάρεις, σκέψου αν είσαι θύμα του καπιταλισμού. Έχεις δίκιο. Έχω ήδη 17 ζευγάρια. Μπράβο. Χρειάζομαι ακόμα 3 για να γεμίσω την καινούργια παπούτσοθήκη που πήρα. Τα δώρα έχουν ξεκινήσει από την αρχαιότητα. Στους αρχαίους πολιτισμούς συνήθισαν να ανταλλάζουν δώρα για να εξασφαλίσουν την ειρήνη μεταξύ των λαών. Άρα, γιατί δώρα θα κάναν αν υπήρχαν τα σημερινά υλικά αγαθά? Σέρξη, Λεωνίδα, Snapchat. Λοιπόν, σου πήρα ένα σακάκι Versace και ένα καλσόν Yves Saint Laurent. Και οι απλοί άνθρωποι θα κάναν μεταξύ τους δώρα. Σου πήρα αυτές τις πολύ ωραίες κάλτσες με σχέδια από Rick and Morty που ξέρω ότι σου αρέσει. Εγώ σου πήρα κουραπιέδες. Πώς με ξέρεις? Δώσε χαρά σε έναν YouTuber. Πάτα like, κάνε subscribe και κάνε share αυτό το βίντεο. Γιατί αλλιώς θα έρθει, θα σου πάρει τους followers και θα τους βάλει κλαδιά στα παπούτσια.